Κυρίες και κύριοι, με αφορμή την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση και επεκτείνει την επιστολική ψήφο και για τις βουλευτικές εκλογές, τον τρόπο που την έφερε και ούτω καθεξής, πέραν όλων των άλλων, δείχνει και το πώς αντιμετωπίζετε, πώς μεταχειρίζεστε τους απόδημους παρά τους βερμπαλισμούς σας για τα δικαιώματά τους, τις ανάγκες τους. Ότι ουσιαστικά τους χρησιμοποιείτε για τους πολιτικούς τακτικισμούς σας, γιατί αυτό κάνετε όλες αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα χθες με την τροπολογία, ότι τους βλέπετε ως κουκιά, όπως είχαμε πει και στην αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο των απόδημων. Τους βλέπετε ως κουκιά, τόσο στην κάλπη, όσο και εδώ στη Βουλή. Βέβαια, με την τροπολογία, βγάλατε από τη μέση τα δικά σας προσχήματα, βγήκατε από το κρυφτούλι που παίζατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Τα μπρος και πίσω θα ισχύει για τις ευρωεκλογές και όχι τις βουλευτικές, είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα ή με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα εφαρμοστεί για όλους, για κάποιους. Και όλη αυτή τη ζαλούρα, να το πω έτσι, ώστε να μην απαντήσετε επί της ουσίας. Ζαλούρα που οδηγεί και σε βέρτιγκο, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Με το πρωτοφανές και καινοτόμο της στάσης σας να ψηφίζετε ναι επί της αρχής ένα νομοσχέδιο και να ψηφίζετε και ναι στην αντισυνταγματικότητά του. Τι άλλο θα δούμε. Αλλά αυτά έχει η συνένεση. Αυτά τα βάσανα έχει η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευσή σας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το θέμα δεν είναι εδώ μέσα στη Βουλή. Το θέμα είναι ότι την ίδια στάση, την ίδια γραμμή προωθείται και έξω. Στον κόσμο, στα σωματεία, στο κίνημα. Ιδού λοιπόν τα αποτελέσματά της και είναι κάτι που πρέπει να πάρουν υπόψη οι εργαζόμενοι να βγουν συμπεράσματα. Αφού λοιπόν έπεσαν οι μάσκες όλων, ας συζητήσουμε επί της ουσίας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και η ουσία είναι η επιστολική ψήφος. Και εδώ ακούσαμε τα πάντα. Μέχρι και ότι η επιστολική ψήφος καταργεί τις ανισότητες, τις κοινωνικές ανισότητες, είπε χθες βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, ως βασικό επιχείρημα, ουσιαστικά για να διαμορφώσει συνθήκες ευρύτερης αποδοχής ενός επικίνδυνου μέτρου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει πως το μέτρο αυτό θα ενισχύσει τη συμμετοχή στις εκλογές. Απαντάει στο πρόβλημα της μεγάλης αποχής, έγραφε ο Πρωθυπουργός στις αρχές Δεκέμβρη, επικαλούμενος δήθεν τη διεθνή και ευρωπαϊκή πείρα. Βέβαια, η πιο προσεκτική εξέταση αυτής της λεγόμενης διεθνούς πείρας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έφερε συγκεκριμένα στοιχεία το ΚΚΕ στη συζήτηση στις επιτροπές στη Βουλή, εδώ στην Ολομέλεια, απέδειξε περίτρανα ότι πουθενά, όπου εφαρμόστηκε η επιστολική ψήφος, πουθενά, επαναλαμβάνω, δεν αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της αποχής από τις εκλογές. Και όχι μόνο. Η εξέταση της πείρας απέδειξε πως το μόνο που άλλαξε ήταν πως πρόσθεσε νέα μέσα νόθευσης της εκλογικής διαδικασίας και τελικά τα μόνα που αυξήθηκαν ήταν οι σοβαρές καταγγελίες για φαινόμενα παρατυπιών στις εκλογές και όχι η συμμετοχή. Γερμανία και Στένταλ το 14, Ουγγαρία το 22, Ιταλία το 18, Ισπανία το 2023 και δεκάδες άλλα παραδείγματα που οδηγούν σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Με την επιστολική ψήφο, κύριε της κυβέρνησης, και όσοι στηρίζετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, δίνετε νέα εργαλεία και μάλιστα πιο εύχριστα εργαλεία σε όποιον θέλει να επιβάλλει τη δική του πολιτική τοποθέτηση σε τμήματα των ψηφοφόρων. Και στο σημείο αυτό πρέπει να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα, ώστε να γνωρίζει και ο κόσμος τι λέτε επί της ουσίας για τη διαδικασία με την οποία γίνονται οι εκλογές μέχρι σήμερα, γιατί στο τέλος θα αρχίσουμε να αμφισβητούμε και την αντικειμενική πραγματικότητα και την απλή λογική. Πηγαίνοντας στο εκλογικό τμήμα του, ο ψηφοφόρος την ημέρα των εκλογών θα μπορούσε να επιλέξει το ψηφοδέλτιο που θα βάλει στο φάκελο χωρίς να το κάνει αυτό στο παραβάν με το δικαστικό αντιπρόσωπο να βεβαιώνεται ότι το έκανε μόνος του μυστικά όλη αυτή την επιλογή του. Δηλαδή, θα επέτρεπε ο δικαστικός σε ένα εκλογικό τμήμα να έρθει ένας ψηφοφόρος και να φέρει μαζί του ένα κλειστό φάκελο που κάπου κάπως έχει βάλει ένα μέσα ψηφοδέλτιο και να το ρίξει στην κάλπη. Θα επέτρεπε ο δικαστικός αντιπρόσωπος στο εκλογικό τμήμα να ψηφίσει κάποιος με φωτοτυπία ταυτότητας με υπεύθυνη δήλωση. Θα μπορούσε να φύγει ο δικαστικός αντιπρόσωπος από το τμήμα όταν μπαίνει ο φάκελος στην κάλπη ή πρέπει να είναι παρόν σε όλη τη διαδικασία.
Αντί για το δικαστικό αντιπρόσωπο, το γραμματέα, την εφορευτική επιτροπή, θα δίνατε την ευθύνη ταυτοποίησης των ψηφοφόρων στο εκλογικό τμήμα σε κάποια ιδιωτική εταιρεία, παραδείγματος χάρη σε εταιρεία security? Και το αποκορύφωμα, θα είχαμε ποτέ εκλογική διαδικασία και θα διαρκούσε αντί για μία μέρα 5, 10, 15 μέρες ανοιχτές οι κάλπες και τα εκλογικά τμήματα? Που αυτός που ψήφισε την πρώτη μέρα θα είχε τελείως διαφορετικά δεδομένα με αυτόν που ψήφισε την τελευταία? Γιατί τελικά, κατά τη στοιχεία, τα παραπάνω τα κάνετε όλα μαζί? Όταν δίνετε την ευθύνη ταυτοποίησης του εκλογέα σε εταιρείες courier, δηλαδή αναθέτετε ρόλο δικαστικού αντιπροσώπου και εφορευτικής επιτροπής σε ιδιωτικές εταιρείες και μάλιστα ακόμα και εταιρείες άλλων χωρών. Όταν η επιστολική διαδικασία, η εκλογική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει και 15 μέρες. Και υπάρχει πείρα. Μόλις το 19 στην Αυστρία, παραμονές των εκλογών, έσκασε το σκάνδαλο Ιμπίζα. Υπήρξε σοβαρό πρόβλημα με εκλογείς που ψήφισαν με επιστολική ψήφο και απαιτούσαν να αλλάξουν την ψήφο τους. Όταν το ποιο ψηφοδέλτιο μπαίνει στο φάκελο, δηλαδή το τι επιλέγει κάποιος να ψηφίσει, είναι μια ενέργεια που δεν εξασφαλίζεται με κανένα τρόπο ότι θα γίνεται κάτω από την, ότι δεν θα γίνεται κάτω από την επίβλεψη τρίτου. Δηλαδή, να το πούμε απλά, όταν επιτρέπεται να μπαίνει στο παραβάν μαζί με τον εκλογέα και οποιοδήποτε, μάλιστα με τις ευλογίες σας. Εκτός αν θεωρείτε πως το να υπογράψει κάποιος υπεύθυνη δήλωση ότι ψήφισε μόνος του και να τη στείλει μαζί με τον εκλογικό φάκελο, το εξασφαλίζει. Το μόνο που εξασφαλίζει η υπεύθυνη δήλωση είναι η ασυλία του τρίτου, εκείνου που εκβιάζει, εξαγοράζει, υποδεικνύει για συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Απαγορεύεται την όποια καταγγελία με την υπεύθυνη δήλωση. Διαμορφώνεται ασπίδα προστασίας σε διάφορους μηχανισμούς τελικά, αφού ο ψηφοφόρος μπορεί να βρει και τον πελάτη για ψευδή δήλωση, άμα κάνει καταγγελία. Και η προσπάθειά σας στη διάρκεια της συζήτησης να εμφανιστείτε ότι πέφτετε από τα σύννεφα για περιπτώσεις εκβιασμών, όπως της γνωστής εργοδοτικής τρομοκρατίας που εκφράζεται με όλους τους τρόπους και με την υπόδειξη όχι μόνο συγκεκριμένων κομμάτων αλλά και υποψηφίων, ήταν τουλάχιστον αστεία. Αν θέλατε να πάρετε μέτρα για τις εκλογές, για τη συμμετοχή, θα υλοποιούσατε τις προτάσεις του ΚΚΕ να μπορούν να ψηφίζουν οι εποχικοί εργαζόμενοι και γενικότερα οι εργαζόμενοι φοιτητές στον τόπο εργασίας και σπουδών τους σε ειδικούς καταλόγους. Θα κάνετε πράξη τις απαιτήσεις των φορέων του αναπηρικού κινήματος για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στα δημόσια κτίρια, μέτρα για τη δωρεάν μετακίνηση ψηφοφόρων και άλλα. Όμως ο στόχος σας δεν είναι αυτός προφανώς. Και το συγκεκριμένο μέτρο με την επιστολική ψήφο έρχεται ως συνέχεια άλλων, αποτελεί τμήμα μιας συνεκτικής αντίληψης που μοιράζεστε τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με το ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά και αποτυπώθηκε στη συζήτηση για την ψήφο των αποδήμων, με την απόδοση δικαιώματος ψήφου σε εκλογές που δεν έχουν κανένα δεσμό μέχρι και καμία γνώση για την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας, στην προσπάθεια επιβολής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα σωματεία, αποτυπώνεται στη λογική των ηλεκτρονικών κομμάτων με followers και όχι μέλη, και όπου η ένταξη θα περιορίζεται στην εκλογή ηγεσίας και μάλιστα με μοναδική προϋπόθεση το κατέβασμα μιας εφαρμογής στο κινητό. Αυτή είναι και η αντίληψή σας, το πρότυπό σας, όπως δείχνετε, για τον πολίτη στα πλαίσια του πολιτικού συστήματος. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όχι γενικά και αόριστα απομάκρυνση από την πολιτική, αλλά απομάκρυνση πρώτα και κύρια από την αμφισβήτηση ενός βάρβαρου για το λαό συστήματος. Κάτι που απαιτεί γνώση, ενασχόληση με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, συμμετοχή στον αγώνα, οργάνωση και πάλι. Και εδώ βρίσκεται η διαφορά μας. Από τη μια η βάση της δικής σας συνένεσης, όπως αυτή εκφράστηκε στο νομοσχέδιο, και από την άλλη η δράση του ΚΚΕ, των οργανώσεών του, των συνδικαλιστών του, η δράση της ΚΝΕ και της παρέμβασής της στο κίνημα της νεολαίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.